Ξανά βγαίνει δεύτερη φορά το όρθιμο. Είχαμε έρθει και πριν τρεις μήνες νομίζω. Στο ίδιο γήπεδο, αλλά ήταν αγώνας πρόκρισης. Στον εθνική. Πολύ ωραία. Τελετή ένα έτσι πρώτη φορά για τον Ξανάθλιο. Πολύ φιλόξενοι άνθρωποι του συλλόγου του τοπικού. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Στην Ελλάδα το επίπεδο τώρα ανεβαίνει. Σε σχέση με το εξωτερικό όχι τόσο πολύ, αλλά σιγά σιγά βλέπουμε υψηλά βήματα και μακάρι να συνεχίσουμε να ανεβαίνουμε συνέχεια όπως και γίνεται τώρα. Τι μάγκια έχεις πετύσει από το 2011 και έχω πάει σε Ολυμπιάδες, έχω πάει το 12 στην Ολυμπιάδα του Λονδίνου, το 14 στην Ολυμπιάδα Νέων στην Κίνα και φέτος το καλοκαίρι το βάμε στο Ρίο Ντι Τζανέιρο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σε παγκόσμια πρωταθλήματα, πριν λίγες μέρες γύρισα από την Τουρκία από το παγκόσμιο πρωτάθλημα του χώρου και τον προηγούμενο Σεπτέμβριο ήμουν στο παγκόσμιο κύκλο στην Κολομβία, ανοιχτού χώρου και στο πίστη Βέν για την Ολυμπιάδα. Και βέβαια σε παγκόσμια πρωταθλήματα για νέα, το 13 στην Ταϊλάνδη και άλλε πολλέ διοργανώσει. Η τοξοβολία τα τελευταία χρόνια σημαίνει μια άνθηση και βέβαια μόλι πρόσφατα ένα αθλητή από την εθνική ομάδα στο σύνδεδο Τόξο έφερε το αργυρό μετάλλιο. Και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό γιατί υπήρχε μια απουσία δαμιανή αθλητή από τα μετάλλια τα τελευταία χρόνια. Αυτό λοιπόν δίνει την όθηση και σε καινούργιο κόσμο να πλησιάσει και να αγαπήσει το άθλημα, να το μάθει είναι γνωστό. Η αλήθεια είναι ότι το ξεβολέρο τα τελευταία χρόνια και στο εξωτερικό είναι πάρα πολύ ανεπτυγμένη. Και μάλιστα έχουν μπει και τα μίντια πάρα πολύ σοβαρά σε αυτό το κομμάτι. Έχει δικό τη κανάλι, το Archer TV, και μέσω YouTube υπάρχουν πάρα πολλέ διοργανώσει που μπορεί κάποιο να δει. Και όλους βέβαια τους μεγάλους τελικούς και online κάθε μεγάλη διοργάνωση που μπορεί να την παρακολουθεί. Το καλό είναι ότι όλοι οι αθλητές πια γνωρίζουν ότι γίνεται όλη αυτή η διαδικασία και συνδέονται και παρακολουθούν τους αγώνες. Και βέβαια, από όσο γνωρίζω, προσπαθούν με την Ελλάδα να το φέρουν κοντά από τα παιδιά της, από το σχολείο κιόλας, να το γνωρίσουν. Γιατί το ξεβολέ είναι άθλημα από την έχει ηλικία. Μπορεί κάποιος να ασχοληθεί από το δημοτικό μέχρι και συντάξιο. Είχαμε και αθλητή που ήταν και 80 χρόνια. Είναι ένα άθλημα το οποίο βοηθάει στο όντως να μπορείς να βρίσκεις την αυτοκυριαρχία σου, την αυτοσυγκέντρωσή σου, την ηρεμία σου και να μπορείς βήμα-βήμα να κατακτάς τους στόχους σου και να βρίσκεις το κέντρο τους. Ρυθμίζει πάρα πολύ καλά το καρδιοαναπνευστικό και βέβαια χρειάζεται μια πάρα πολύ καλή φυσική κατάσταση και η ψυχολογία είναι αυτό που παίζει το πιο σημαντικό ρόλο.